Επιστολή του Συλλόγου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο αυτή την περίοδο. Λόγω της μεγάλης έλλειψης προσωπικού. Μα τώρα, κύριε Μανουσάκη, και εσείς έχετε και έλλειψη προσωπικού στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου? Διαχρονικά. Α, διαχρονικά. Είπα δηλαδή τώρα, επειδή λέτε για αυτή την περίοδο. Λοιπόν, αυτή την περίοδο όμως τα προβλήματα είναι μεγάλα και έχουν άμεση επίπτωση στην παροχή υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, εάν κάποιος του γράψει ο γιατρός του αυτονική τομογραφία ή κάποιο υπέρηχο και πρέπει να το κάνει προγραμματισμένα, δεν μπορεί να κλείσει ραντεβού να το κάνει στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, γιατί δεν κλείνονται καθόλου ραντεβού, επειδή έχουν μείνει μόνο δύο ακτινολόγοι και δεν μπορούν να εξυπηρετούν μόνο τα έκτακτα περιστατικά και όχι τα τακτικά. Οπότε αναγκαστικά ο πολίτης θα πρέπει ή να πάει στο ιδιωτικό και να πληρώσει τη συμμετοχή, που στο δημόσιο δεν πληρώνει, ή να πάει σε κάποιο από τα νοσοκομεία του Ηρακλείου. Πάντως το μηχάνημα λειτουργεί, δεν είναι χαλασμένο. Το μηχάνημα λειτουργεί γιατρούς. Είναι γι' αυτό κάτι. Ναι, έχουμε αυτό μείνει κάτι με δύο γιατρούς και αυτό επίσης σημαίνει ότι στην εφημερία, οι μισές εφημερίες του μήνα, το νοσοκομείο μας εφημερεύει όλο το μήνα. Έτσι, επειδή είναι περιφερειακό, είναι νομαρχιακό, εφημερεύει όλο το μήνα. Στις μισές εφημερίες του μήνα δεν υπάρχει ακτινολόγος, δηλαδή δεν έχουν τη δυνατότητα οι γιατροί στην εφημερία να κάνουν αξονική ή υπέρηχο. Η 7η Υγειονομική Περιφέρεια, το Υπουργείο, με η διοίκηση όλων των νοσοκομείων, γιατί νομίζω είναι κοινή στο Λασίθι, βάσει του χάρτη υγείας, πού είναι, δεν τα βλέπουν όλα αυτά? Τι να σας πω, εμείς εδώ και πολύ δεν πήγατε καιρό, σε κανένα κοιτήρια, δεν πήγατε σε κανένα πλεύρη. Έχουμε συγκεκριμένες επιστολές και ζητούμε παρεμβάσεις, αλλά δυστυχώς δεν βλέπουμε να γίνεται κάτι. Αλλά επειδή δεν τελειώσαμε την κατάσταση δυστυχώς. Ναι, να σας πω ότι 10 μέρες το μήνα δεν εφημερεύει καρδιολόγος. Οπότε αυτό είναι κάτι που επηρεάζει, όπως και η απουσία ακτινολόγου, όλα τα τμήματα του νοσοκομείου, γιατί χρειάζονται καρδιολογικές εκτιμήσεις. Και υπάρχουν περιστατικά που διακομίζονται καρδιολογικά στην Ιεράπετρα ή στο Ηράκλειο, επειδή δεν υπάρχει καρδιολόγος να τα εκτιμήσει στο νοσοκομείο. 10 μέρες το μήνα. Στην ΜΕΘ υπάρχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα και από τους γιατρούς και από το νοσηλευτικό προσωπικό. Ο διευθυντής της ΜΕΘ συνεχώς επαναφέρει την πρότασή του να κλείσει η ΜΕΘ COVID, γιατί με τους όρους που λειτουργεί αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί σωστά. Και αυτό μπορείτε να το συγκρίνετε με τη συζήτηση που έγινε πριν λίγο καιρό για το τι ΜΕΘ έχουν φτιάξει και πώς λειτουργούν αυτές οι ΜΕΘ που έχει φτιάξει η επιπλέον κυβέρνηση. Εμάς υπάρχει μια επιπλέον ΜΕΘ COVID, στην οποία ουσιαστικά στηρίζεται στο ήδη υπάρχον προσωπικό. Και χωρίς ουσιαστικά να αυξηθεί ο αριθμός του προσωπικού ουσιαστικά, οι νοσηλεύτριες οι οποίες κάνουν βάρδια στη ΜΕΘ COVID, κάνουν 4 ώρες στη ΜΕΘ COVID, μετά βγάζουν τη στολή και μπαίνουν και αναλαμβάνουν ασθενείς στην κανονική ΜΕΘ. Μα ό,τι γίνεται σε όλα τα νοσοκομεία. Και άμα πάτε και κάνετε μια βόλτα. Αυτό δεν γίνεται σε άλλα νοσοκομεία. Ούτε στο Πάρνη, ούτε στο Βανιζέλιο, ούτε στο νοσοκομείο. Εννοείται με το τετράωρο. Έχουν ξεχωριστό προσωπικό η ΜΕΘ COVID από την. Εγώ εννοούσα, κύριε Μανουσάκη, ότι τους παίρνουν από άλλες κλινικές. Δεν είναι έξτρα προσωπικό που έχουν πάρει για να ενισχύσουν τις κλινικές. Εσείς λέτε πάτε κατά τετράωρο. Ναι. Κάνουν βάρδια και σε ΜΕΘ και σε ΜΕΘ COVID οι συναδέλφοι σας. Επίσης με τους γιατρούς υπάρχει πρόβλημα, γιατί αναγκάζονται και κάνουν πάρα πολλές εφημερίες. Οι ίδιοι λένε ότι είναι εξουθενωμένοι. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό το πράγμα να λένε γιατροί και νοσηλεύτριες ότι είναι εξουθενωμένοι από τις πολλές βάρδιες και με προγράμματα που δεν γίνονται αλλού. Δηλαδή, εμάς οι συναδέλφες κάνουν προγράμματα πρωί, νύχτα, νύχτα. Το οποίο είναι πάρα, πάρα πολύ βαρύ και δύσκολο πρόγραμμα. Και σχεδόν οι μισές κάθε εβδομάδα έχουν τέτοιο πρόγραμμα. Το αποτέλεσμα είναι ότι εμείς φοβόμαστε ότι μπορεί να γίνουν ιατρικά ή νοσηλευτικά λάθη. Γιατί ο εξουθενωμένος εργαζόμενος είναι και επικίνδυνος. Επίσης, στο τμήμα επιγόντων περιστατικών έχει συνέχεια η κατάσταση. 7 μέρες το μήνα εφημερεύει μόνο ένας γιατρός. Ο οποίος είναι υπεύθυνος και για τα παθολογικά περιστατικά και για τα χειρουργικά περιστατικά και για τα περιστατικά COVID. Ένας γιατρός για όλα αυτά. Οπότε έχουμε το φαινόμενο να έρχεται κάποιος να εξεταστεί με πυρετό και να του πάρουν δείγμα για κορονοϊό και να περιμένει 3 και 4 ώρες και παραπάνω και 5 ώρες
Και 6 ώρες έχει συμβεί να περιμένει κάποιος μέχρι να τον εξετάσουν για κορονοϊό. Mm. Σίγουρα αυτή δεν είναι μια κατάσταση που δεν νομίζουμε ότι αρμόζει σε ένα νομαρχιακό νοσοκομείο που είναι και έδρα των νοσοκομείων του νομού. Όπως είπατε, έχουμε κάνει επιστολές στο παρελθόν και ξανά προς την διοίκηση της 7ης ΥΠΕ και προς το Υπουργείο και προς τη διοίκηση των νοσοκομείων. Απάντηση δεν έχουμε λάβει καμία. Έτσι. Είναι χαρακτηριστικό ότι εμείς έχουμε ζητήσει να δούμε το διοικητή του νοσοκομείου από τον Οκτώβριο και έχουν περάσει 2 μήνες και τελικά με τα πολλά ενδεχομένως να γίνει κάποια συνάντηση αυτή η εβδομάδα. Αποφεύγουν γιατί τη συζήτηση. Γιατί είναι μακριά το γραφείο του από το νοσοκομείο και δεν μπορείτε να μεταβείτε ή είναι, με κοστίζουν τα μεταφορικά, τι συμβαίνει? Θα πρέπει να δώσει και αυτός απαντήσεις και καταλαβαίνουμε ότι οι απαντήσεις αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Η κυβέρνηση και από την πλευρά της διοίκησης συνεχώς όλοι επικεντρώνονται στο θέμα των εμβολίων. Αλλά εκτός από τα εμβόλια, έτσι, υπάρχουν και οι παροχές υγείας που πρέπει να έχει ένα νοσοκομείο προς τους πολίτες της περιοχής και υπάρχουν και οι συνθήκες εργασίας που πρέπει να διασφαλίζει, να είναι ασφαλής και για τους εργαζόμενους και για τους ασθενείς. Λοιπόν, όλη η συζήτηση γίνεται συνέχεια για τους αριθμούς των εμβολίων και για όλα τα κακά που υπάρχουν σε σχέση με τον κορονοϊό, αυτά είναι οι ανεμβολιαστοί. Αυτό είναι το σκεπτικό που βλέπουμε συνέχεια και επί της ουσίας δεν βλέπουμε κινήσεις να γίνονται για να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Από τον Ιούνιο έχει ζητήσει η διοίκηση του νοσοκομείου από το Υπουργείο να προσλάβει επικουρικό προσωπικό με 12 μήνες ή 24 μήνες συμβάσεις και δεν έχει υπάρξει μέχρι τώρα καμία απάντηση. Δεν τα έχει υπογράψει, δεν τα έχει κρίνει αυτό ο Υπουργός. Όχι μόνο αυτό, αλλά το Σεπτέμβριο, όπως ξέρετε, χάσαμε 34 συναδέλφους οι οποίοι βγήκαν σε αναστολή εργασίας επειδή ήταν ανεμβολίαστοι και είπαν ότι θα τους αντικαταστήσουν και από τους 34 φέρανε με τα 1000 δόρια 10 συνάδελφους με 3 μήνες συμβάσεις, παρακαλώ. Οι οποίες λήγουν όπου να είναι και δεν ξέρουμε αν θα ανανεωθούν και αν θα συνεχίσουν οι συνάδελφοι να εργάζουν. Και θέσεις γιατρών που δεν μπορούν να καλυφθούν, γιατί οι γιατροί δεν το επιθυμούν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία από τον ιδιωτικό χώρο, έτσι όπως είναι τα πράγματα λειτουργίας των νοσοκομείων και πάει λέγοντας. Ναι, μα και αυτό με το 3 μήνες συμβάσεις. Δεν αφήνει κάποιος μια δουλειά που έχει αλλού για να πάει για 3 μήνες. Εδώ και στην ιδιωτικό τομέα δεν πάει κάποιος για σύμβαση με 3 μήνες. Το καταλαβαίνουμε ότι αυτό ήταν κάτι από την αρχή παράλογο. Εμείς το είπαμε, μην το κάνετε καθόλου, δεν θα βρεθεί λύση. Πραγματικά, φύγανε στην άλλη με αναστολή. Εμείς ζητούμε να γυρίσουν να κάνουν τεστ, PCR ή rapid test και να παρέχουν με ασφάλεια υπηρεσίες στους πολίτες. Αλλά παρόλα αυτά η κυβέρνηση είναι σε μια άλλη γραμμή, σε μια εντελώς άλλη λογική. Και φύγανε αυτοί οι συνάδελφοι και ουσιαστικά δεν έχουν αντικατασταθεί. Και σύν της άλλης, είμαστε στο τέλος του έτους που κάθε χρόνο έχουμε συνταξιδοτήσεις. Και αυτή την περίοδο εμείς έχουμε υπολογίσει, είναι πάνω από 10 συνταξιδοτήσεις, οι οποίες δεν έχουν καλυφθεί. Έτσι. Ούτε για αυτές υπάρχει μέρημνα αν θα πάρουν επικουρικό προσωπικό. Όλα αυτά έρχονται σε αντίθεση με το αφήγημα και της κυβέρνησης και της διοίκησης ότι εμείς έχουμε πάρει τόσο προσωπικό και επικουρικό και έχουμε προσλάβει κτλ. Μα αν το έχετε κάνει όλο αυτό, γιατί πρέπει οι συνάδελφοι να δουλεύουν με τέτοια προγράμματα εργασίας? Γιατί έχουμε αναστολή αδειών για 3η φορά τα τελευταία 2 χρόνια και δεν μπορεί το προσωπικό να πάρει άδειες? Αν εσείς που λέτε ότι έχετε κάνει τόσες προσλήψεις επαρκούνε? Προφανώς δεν επαρκούνε. Γιατί ήρθαν κάποιοι επικουρικοί, ειδικά τον πρώτο χρόνο της πανδημίας, αλλά κατευθείαν δημιουργήθηκαν και νέες ανάγκες και νέα τμήματα. Και δημιουργήθηκε TEP COVID, κλινική COVID. Όλα αυτά αύξησαν την ανάγκη του νοσοκομείου σε προσωπικό. Μάλιστα. Κύριε Μανουσάκη, να ρωτήσω το τελευταίο. Πείτε μου, από την εμπειρία σας μέχρι σήμερα, από το χρόνο που εργάζεστε μέσα στο σύστημα υγείας, πείτε μου υπουργό που μέχρι στιγμής κατάφερε πραγματικά όλα αυτά να τα εξαφανίσει τα οποία λέγατε. Δεν με νοιάζει αν είναι πράσινος, μπλε, κίτρινος κλπ. Υπήρξε υπουργός που τα εξαφάνισε? Να τα εξαφανίσει, όχι. Αλλά ενδεχομένως γίνανε από κάποιους κάποιες προσπάθειες να αμβληθεί
η κατάσταση. Προφανώς μέσα σε ένα πλαίσιο πολιτικής που ειδικά μετά το 2010 είναι περιστολή των δημοσίων διαδραπανών, αυτό είναι ενδεχομένως δύσκολο. Αλλά μπορώ να πω ότι όταν ήταν υπουργός ο κύριος Ξανθός, επί της ουσίας δεν αυξήθηκε ο αριθμός τουλάχιστον των μόνιμων εργαζόμενων, αλλά σταμάτησε η μείωση. Ήμασταν γύρω στις 79.000 οι μόνιμοι υπάλληλοι του Υπουργείου Υγείας και τόσοι παραμείνανε στα 4 χρόνια που ήταν η κυβέρνηση, που ήταν υπουργός ο Ξανθός. Τώρα οι μόνιμοι σε αυτά τα 2 χρόνια έχουν μειωθεί κατά 3.000. Έτσι, ουσιαστικά αυτή τη στιγμή το 30% των εργαζομένων στο σύστημα υγείας είναι συμβασιούχοι. Και αυτό είναι ένα ζήτημα, ένα πρόβλημα μεγάλο. Μόνιμες προκήρυξεις δεν προχωράνε. Πέρυσι βγήκε μια προκήρυξη για 1.400 θέσεις που είχε ξεκινήσει από το 19 και βγήκε η προκήρυξη τον Αύγουστο του 20. Θα περίμενε κανείς ότι εν μέσω πανδημίας η κυβέρνηση άδειγε στο ΑΣΕΠ βάλε προτεραιότητα την προκήρυξη των μόνιμων θέσεων στα νοσοκομεία. Έχουν περάσει 16 μήνες και δεν έχουν βγει ακόμα ούτε τα προσωρινά αποτελέσματα. Χθες βγήκανε τα προσωρινά αποτελέσματα μιας κατηγορίας. Ζωή να έχετε. Μπορείτε να περιμένετε. Μπορεί να το σκέφτονται και έτσι. 16 μήνες μέσα σε πανδημία και δεν βγάζουν τα αποτελέσματα για προκήρυξη νοσηλευτών και προσωπικού. Και τώρα ο Πρωθυπουργός από το 20 είπε ότι θα προκηρύξει 4.000 νοσηλευτές. Είμαστε στο τέλος του 21, μπαίνουμε στο 22 και η προκήρυξη αυτή δεν έχει βγει ακόμα. Δεν έχει βγει. Φανταστείτε ότι αν βγει, και επειδή είναι και μεγάλη προκήρυξη, αν συνεχίσουν αυτούς τους ρυθμούς, αυτοί οι άνθρωποι θα πιάσουν δουλειά στο σύστημα το 23, το 24. Κάτι είναι και αυτό. Κύριε Μανουσάκη, εύχομαι μέχρι και τα Χριστούγεννα να μην τα ξαναπούμε. Να είναι όλα καλά. Μακάρι να διορθωθούν πράγματα. Γιατί διαφορετικά εδώ και πάλι θα είμαστε και πάλι το λόγο θα έχετε. Μια τελευταία κουβέντα. Εντάξει, με ευχές. Κάνουμε και εμείς ευχές. Αλλά δυστυχώς δεν είναι εύκολο. Εμείς αύριο έχουμε κινητοποίηση στην Αθήνα, στο Υπουργείο Υγείας. Θα πάμε για να πιέσουμε. Και συνεχίζουμε κάθε φορά να πιέσουμε. Υγειονομική υποεδήν τι. Ναι, υγειονομική υποεδήν και τα σωματεία. Αλλά σκεφτείτε την ταλαιπωρία που μπαίνει ο κόσμος για τις ΜΕΘ που έγινε τόσο φασαρία το προηγούμενο διάστημα. Προχθές περιστατικό διασωληνώθηκε στο νοσοκομείο Γυναικολόγου και δεν υπήρχε σε όλη την Κρήτη κρεβάτι και το μεταφέρανε στα Χανιά, στο νοσοκομείο Χανίων. Δηλαδή τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Δεν είναι απλά τώρα να πρέπει να γίνεται διακομιδή από τη μια πλευρά της Κρήτης στην άλλη για να βρεθεί ένα κρεβάτι ΜΕΘ. Έτσι και ΜΕΘ που σας είπα σε εμάς τουλάχιστον με ποιες συνθήκες λειτουργούν. Μάλιστα. Μεταφορά από τον Άγιο Νικόλαο στα Χανιά. Τι περιστατικό ήταν, Αναπνευστικό, όχι κορονοϊό, αλλά αναπνευστικό, σοβαρό αναπνευστικό περιστατικό. Έχριζε διασωλήνωση, δεν υπήρχε κρεβάτι πουθενά. Και ήρθε αναισθησιολόγος από το σπίτι και, που δεν εφημέρευε και το παρέλαβε και το μετέφερε από τον Άγιο Νικόλαο με το ασθενοφόρο στα Χανιά. Αυτές είναι οι καθημερινές σκηνές και εικόνες μέσα στο χώρο της υγείας και στα νοσοκομεία, μέσα από τα πάμπολα τα οποία ακόμα από όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης. Κύριε Μανουσάκη, σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλή σας μέρα, κύριε Δουλειάκη, και εμείς ευχαριστούμε.